Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό μέσα στο 2022, πέραν αυτής που έχει ήδη προγραμματιστεί για τις αρχές του νέου έτους ύψους 2%, αποκάλυψε μέσω του Open ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Από τον Ιανουάριο, ο βασικός μισθός θα αυξηθεί από τα 650 στα 663 ευρώ. Θα έρθουν οι καινούργιες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, αλλά θα είναι από τον καινούριο χρόνο, ναι, οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους το ότι η οικονομία έχει αναπτυχθεί. Η δεύτερη αύξηση στον κατώτατο μισθό θα εξαρτηθεί από το ύψος της ανάπτυξης, η οποία για φέτος προς το παρόν τοποθετείται στο 6,1%. Για παράδειγμα, μια ενδεχόμενη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό κατά 4% θα τον οδηγούσε στα 689,52 ευρώ. Ή μια αύξηση κατά 5% στα 696,15 ευρώ. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιεί αγώνα δρόμου και για την πληρωμή των αναδρομικών σε συνταξιούχους. Έχει κλείσει το θέμα με τους καινούριους συνταξιούχους από το 2016 και μετά, ναι, εξαιρέσει 29.000 περιπτώσεων που και αυτοί, από όσο καταλαβαίνω, η διοίκηση μέσα σε επόμενες 10-15 μέρες θα πάρουν τα αναδρομικά τους. Αγκάθι αποτελεί το μεγάλο στόκ των εκκρεμών συντάξεων, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι τους επόμενους 3 με 4 μήνες θα κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες πριν το 2019.